Διαβάσουμε από τη σελίδα 349. Σελίδα 349 από το βιβλίο Βασιλέων Α, το ΙΖ κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 349, ΙΖ 1. Βασιλέων Α, 17 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Σελίδα 349. Και είπε Ηλίας ο θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλάδ προς τον Αχάβ. Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έμπρος εν το οποίο παρίσταμε. Δε θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή ημί δια του λόγου του στόματός μου. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον αναχώρησον εντεύθεν και στρέψον προς Ανατολάς και κρύφθητη πλησίον του χυμάρου Χερίθ και απέναντι του Ιορδάνου και θέλει σπίνη εκ του χυμάρου. Προσέταξα δε τους κόρακας να σε τρέφωσιν εκεί. Και πήγε και έκαμε κατά τον λόγον του Κυρίου, διότι πήγε και κάθισε πλησίον του χυμάρου Χερίθ του απέναντι Ιορδάνου. Και οι κόρακες έφερον προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί, άρτον και κρέας το εσπέρας και έπινεν εκ του χυμάρου. Μετά δε την άση μέρα σε ξηράνθη ο χύμαρος επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον σηκωθεί σύπαγε η Σαρεπτά της Ιδόνος και κάθισον εκεί ιδού προσέταξε εκεί γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Και σηκωθήσει πήγαινε η Σαρεπτά και ως ήλθεν στην πύλη της πόλεως ιδού εκεί γινή χείρα συνάγουσα ξυλάρια και φώνησε προς αυτήν και είπε φέρε με παρακαλώ ο λίγον είδωρε ένα αγκείο διαναπείο. Και ενώ πήγε να φέρει αυτό, εφώνησε προς αυτήν και είπεν «Φέρε μη παρακαλώ κομμάτιον άρτο εν τη χειρί σου». Ιδε είπε «Ζή Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνον μία χείρα χεριάν αλεύρου εις το πιθάριον και ο λίγον έλαιον εις το ρογίον και ιδού συνάγω δύο ξυλάρια για να υπάγω να κάμω αυτό δια με αυτήν και δια των ιών μου και να φάγομεν αυτά και να ποθάνομεν». Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν «Μη φοβού». Είπαγε κάμε ως είπας πλην εξ αυτού, κάμε εις εμέ πρώτον μίαν μικράν πίταν και φέρε εις εμέ και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια των ιών σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριον του αλεύρου δε θέλει και νοθεί, ουδέ το ρογίον του ελαίου δε θέλει ελατωθεί. Έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. Και δεν υπήγε. Ιδέη πήγε και έκαμεν κατά το λόγον του Ηλία και έτρωγεν αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρας πολλάς. Το πιθάριον του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ρογίον του ελαίου ηλατώθη κατά το λόγον του Κυρίου τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Αμήν. Λαός Ισραήλ, οι 10 φυλές του λαού Ισραήλ αποστάτησαν από τη βασιλεία του Δαβίδ με βασιλιά τον οποίον ο Θεός προσδιόρισε και ευλόγησε τον Ιεροβάμ, ο οποίος όμως εξαιτίας του φόβου της απιστίας του, καθώς σκεφτόταν ότι εάν ο λαός συνέχιζε και πήγαινε στα Ιεροσόλυμα θα τον έδιωχναν από βασιλιά, γι' αυτό και αποφάσισε να κάνει δικό του θυσιαστήριο, ένα θυσιαστήριο στη Βεθήλ, όπου το Θεό τον παρουσίασε σαν βόδι και στον λαό Ισραήλ έλεγε «Πλησιάστε, προσκυνήστε, αυτός είναι ο Θεός σας». Και έτσι ο φόβος της απιστίας οδήγησε τις 10 φυλές του λαού Ισραήλ στην αποστασία. Η αποστασία όμως οδήγησε το λαό Ισραήλ στην ειδωλολατρεία, η οποία επληθύνθη σφόδρα και έφτασε και η στιγμή όπου η αμαρτία θα φτάσει στο ανώτερο σημείο, στο χειρότερο απ' όλα, καθώς βασιλιάς αναλαμβάνει ο Αχάβ, ένας άνθρωπος που ναι μεν σέβεται το Θεό, αλλά με έναν τρόπο δικό του, παντρεύεται δε κατά παράβαση του Λόγου του Θεού, απειθής καθώς είναι την Ιεζάβελ, η οποία Ιεζάβελ ήταν η θυγατέρα του Εθ Βααλ, βασιλέως των Σιδωνίων, και παρασύρθηκε, καθώς ένας άνθρωπος όταν δεν έχει βάσεις
και δεν είναι στερεωμένος στο Λόγο του Θεού, παρασύρεται από κάθε άνεμο διδασκαλίας, παρασύρθηκε, λάτρεψε το Βάλ, έκανε και θυσιαστήριο του Βάλ στη Σαμάρια και οι πράξεις του ήταν οι χειρότερες που υπήρξαν ποτέ στο λαό Ισραήλ, αμαρτίας, απειθίας, διαστροφής του Λόγου του Θεού. Απέναντι όμως σε αυτόν τον πλέον αμαρτωλό άνθρωπο εκ της απειθίας του στο Λόγο του Θεού, ο Θεός σηκώνει καθώς συνηθίζει τον πλέον ευλογημένο και δυνατό άνθρωπο εκ της υπακοής του στο Λόγο του Θεού, τον Ηλία. Και από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα το έργο του ο Θεός στον αποστατημένο λαό και ο τελικός σκοπός του είναι να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στο Θεό, πράγμα το οποίο δεν είναι και απλό. Ο Ηλίας λοιπόν, ένας κάποιος άνθρωπος εκ των κατοίκων της Γαλάδ, προσεκλήθη από το Θεό. Ο Θεός τον ευλόγησε, του έδωσε τη δύναμη του Πνεύματός του Αγίου, ώστε και στην Καινή Διαθήκη να μιλάει ο Λόγος του Θεού για τον Ιωάννη ότι είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Ηλία του προφήτη. Του έδωσε δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου και εντολές. Εντολές ξεκάθαρες που τώρα ο Ηλίας ακούγοντας θα φανεί η υπακοή του ή όχι. Του λέει λοιπόν, πήγαινε στο βασιλιά των Αχάβ, κάποιος κάτοικος Γαλάδ, ασήμαντος άνθρωπος, και πες του αυτά που θα σου πω. Και πράγματι ο Ηλίας πήγε, στάθηκε μπροστά στον Αχάβ, είπε: ζει Κύριος ο Θεός, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, δηλαδή του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου εγώ παρίσταμαι συνεχώς. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του Ηλία, αλλά και πιθανόν μαζί με την υπακοή που είχε στην καρδιά του Ηλίας, το χαρακτηριστικό ένεγεν του οποίου ο Θεός προσκάλεσε αυτόν ένα εκ των κατοίκων της Γαλάδ. Ένας άνθρωπος που στεκόταν πάντοτε στην παρουσία του Θεού. Ένας άνθρωπος χρήσιμος για το Θεό, ένας άνθρωπος τον οποίο ο Θεός αξίζει τον κόπο κατά την κρίση του, ευλογώ να τον ευλογεί σφόδρα σφόδρα. Γιατί είχε μάθει να στέκεται πάντοτε μπροστά στο Θεό, στην παρουσία του Θεού. Είναι αυτό που λέει η Γραφή, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Δηλαδή πάντοτε να στέκεται ο άνθρωπος του Θεού στην παρουσία του Θεού, να μην ξεφεύγει, να μην ξεχνιέται, να μην χάνει τη σχέση του και την επαφή του με το Θεό. Και το μήνυμα αμέσως: δεν θα υπάρξει για τα επόμενα χρόνια ούτε δρόσος είτε βροχή, και όλα αυτά θα αλλάξουν όταν ο Θεός θα μου δώσει λόγο να μιλήσω. Ο Αχάβ τ' άκουσε, δεν ξέρω αν τα πίστεψε, δεν τον ήξερε άλλωστε και τον Ηλία, ήταν η πρώτη συνάντησή τους, η πρώτη επαφή. Αλλά αυτό που είπε ο Ηλίας έγινε. Σταμάτησε να βρέχει, με αποτέλεσμα, επειδή η περιοχή τρέφεται από γεωργία και κτηνοτροφία, έπαψε να υπάρχει τροφή για τους ανθρώπους και για τα ζώα και τροφή για τους ανθρώπους εν γέννη. Τώρα αρχίζει η δοκιμασία του Ηλία σε μία περίοδο ιδιαιτέρως δύσκολη πείνας και δυστυχίας. Και εδώ τώρα θα φανερωθεί η διαφορά μεταξύ του όχι μόνο πιστεύοντος τον Θεό, αλλά ιδιαιτέρως του υπακούοντος εις των λόγων του Θεού. Ο Θεός τον επισκέπτεται, θα τον αφήσει. Η κρίση η οποία έρχεται στο λαό Ισραήλ είναι εξαιτίας της αμαρτίας του βασιλιά Αχάβ αλλά και του λαού Ισραήλ, αλλά ο Θεός δεν θα αφήσει να βρίσκεται σε ταλαιπωρία και ο δούλος του Ηλίας.
Γι' αυτό τον επισκέπτε και του λέει αναχώρησε, πήγαινε προς Ανατολάς, κρύψου, γιατί θα αρχίσεις να κινδυνεύεις πια από τον Αχάβ, γιατί όποιος λέει το λόγο του Θεού και γίνεται εχθρός των ανθρώπων. Κρύψου εκεί στο χήμαρο Χερίθ, απέναντι από τον Ιορδάνη, και εκεί θα πίνεις νερό από τον Ιορδάνη και εγώ διέταξα τους κόρακας να σε τρέφουν εκεί. Δεν είναι εύκολο να υπακούσεις στα λόγια του Θεού όταν σου λέει, ωραία, να πάω να κρυφτώ στον χήμαρο Χερίθ, να πίνω νερό από το χήμαρο Χερίθ, αλλά τι θα τρώω? Θα σε τρέφουν οι κόρακες. Δοκιμασία μεγάλη. Μπορεί να πιστέψει, χωράει στην καρδιά. Χωράει στην καρδιά όταν ο Χριστός λέει «Μη με ρημνάτε, την αφάτε, την αενδυθείτε, αλλά πάσαν την μέρη να ρίψατε από Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει για σας». Τώρα είναι θέμα υπακοής. Υπακοής όχι σε ανθρώπους, υπακοής στο Λόγο του Θεού. Υπακοής σε Αυτόν τον οποίον ο Θεός αποστέλει, στον Ηλία. Ο Θεός στέλνει το Λόγο Του στον Ηλία. Και ο Ηλίας χωρίζει δισταγμό, το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό του αξιόπιστου στο Θεό δούλου του, είναι ότι δεν διστάζει να πει αμήν στη φωνή του Θεού, στο Λόγο του Θεού, άμεσα. Με υπογραμμισμένη τη λέξη άμεσα. Χωρίς σκέψη, χωρίς διαλογισμούς, χωρίς αμφισβητήσεις, χωρίς γογγισμούς. Άμεσα. Πήγαινε εκεί, θα έχεις να πίνεις όταν όλοι θα διψάνε και θα έχεις να τρως όταν οι άλλοι θα πεινάνε, γιατί εγώ με θαυμαστό τρόπο θα προμηθεύω μέσα από τα βρώμικα πτηνά που είναι οι κόρακες και κρέας και ψωμί. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό να το πιστέψεις. Είναι ωραίο να τα ακούς. Άντε και να το πιστέψεις. Αλλά θα το υπακούσεις, να φύγεις από την πόλη που είσαι, να πας στην έρημο, στον έρημο τόπο εκεί, στο χήμαρο Χερίθ, να κάθεσαι και να περιμένεις τους κόρακες να σου φέρουν κρέας και ψωμί. Δεν γίνεται. Όμως ο Ηλίας δεν διστάζει. Άμεσα πηγαίνει. Και το αποτέλεσμα της δοκιμασίας αυτής, γιατί δοκιμάζει την πίστη του ο Θεός, αλλά και της υπόσχεσης του Θεού, γιατί δοκιμάζει την πιστότητά του ο Θεός, αλλά και της εντολής του Κυρίου να φύγει και να πάει στο Χερίθ εκεί στο χήμαρο, δοκιμάζει την υπακοή του ο Θεός. Ο Ηλίας πηγαίνει, πίνει νερό και κάθε πρωί ο Θεός στέλνει κόρακες και του φέρνουν κρέας και ψωμί και τρώει, και κάθε βράδυ πάνε πάλι κόρακες, του φέρνουν κρέας και ψωμί και τρώει. Δεν του έφερα ένα μεγάλο κομμάτι, τρώγε για μια εβδομάδα. Κάθε πρωί τον άρτον ημών των επιούσιων. Κάθε πρωί και κάθε απόγευμα. Μία μερίδα. Και πιστεύω αρκετή για να χορτάσει. Όχι ψίχουλα, αρκετή μερίδα. Μεγάλη μερίδα να χορτάσει το πρωί, μεγάλη για να περάσει την ημέρα του, μεγάλη μερίδα να χορτάσει το βράδυ για να κοιμηθεί όχι πεινασμένος και ταλαιπωρημένος. Και αυτό συνέβη πολλές μέρες χωρίς διακοπή. Δεν ξέχασε ο Θεός ένα πρωί να μη στείλει. Δεν παρέβλεψε ο Θεός ένα απόγευμα να μη φάει ο Ηλίας. Οι άνθρωποι ξεχνάμε. Οι άνθρωποι αδυνατούμε. Υπάρχουν φορές που λέει «Άννα, δεν έχω μαγειρέψει σήμερα». Αλλά είναι άνθρωπος. Ο Θεός όμως δεν είπε έτσι. Λέει και το πρωί και το βράδυ και χωρίς διακοπή. Αρκεί να πιστέψεις τα λόγια μου και να υπακούσεις στο αδύνατον των ανθρώπων, εμπιστευόμενος
το δυνατό του Θεού. Πέρασαν πολλές μέρες, αλλά ο Χήμαρος στέρεψε από την ανομβρία. Και τώρα, δεν έχει τώρα, και τώρα θα με ρυμνήσει ο Θεός πάλι. Και πώς θα με ρυμνήσει ο Θεός? Με το Λόγο Του. Σήκω και πήγαινε τώρα στα Σαρεπτά της Σιδόνος, κάθισε εκεί, γιατί προσέταξα εκεί μία γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Σαρεπτά της Σιδόνος είναι μακριά, δεν είναι μέσα στα όρια του Ισραήλ. Είναι ψηλά, μέσα σε εθνικούς, έξω από το λαό του Θεού. Πήγαινε εκεί και διέταξε εγώ μία χείρα να σε τρέφει, μία χείρα πλούσια που θα έχει πολλά πράγματα, θα τρώει αυτή, θα σου δίνει και σένα. Έτσι θα έλεγα εγώ. Πήγαινε στο θείο σου στην Αμερική που έχει πολλά λεφτά, εκεί θα σου δώνει τα πάντα να περάσεις μέχρι να περάσει πείνα. Ή όπως είπε ο Ελιμέλεχ, πήγαινε στη γη Μουάβ, εκεί δεν έχει πείνα, έχει δουλειά, εκεί θα βρεις τα πάντα και όταν πέρασε η πείνα θα έρθεις. Όμως ο Θεός δεν λέει έτσι. Ο Θεός, αδερφοί, χρησιμοποιεί το Λόγο Του για να φανερωθεί η δόξα Του. Ο Λόγος του Θεού, θα το ξαναπώ αυτό γιατί είναι, αδερφοί, πάρα πολύ σημαντικό να το πιστέψουμε. Ο Θεός χρησιμοποιεί το Λόγο Του στους ανθρώπους να φανερωθεί δια της πίστεως του ανθρώπου η δόξα του Θεού. Δεν λέει λόγια για να βολέψει τα πράγματα, για να κουκουλώσει τα πράγματα, για να τακτοποιήσει όπως τα πράγματα. Λέει λόγο για να δοξάζεται το όνομά Του. Πήγαινε στη χείρα στα Σαρεπτά στη Σιδόνος, την έχω διατάξει να σε ταΐζει και μη φοβάσαι καθόλου. Και ο Ηλίας, κατά πάντα υπάκουος, όπως θέλει ο Θεός να είναι η δούλη του και οι δούλες του, παρατάει τη Σαμάρια, παρατάει τη γη Γαλαάδ, παρατάει τη γη του, τη συγγένειά του, την οικογένειά του και ανεβαίνει στα Σαρεπτά της Σιδόνος ανάμεσα σε εθνικούς άθεους και άπιστους που λατρεύουν ξένους θεούς. Και καθώς φτάνει στα Σαρεπτά της Σιδόνος, συναντάει μια χείρα η οποία ήταν πανφτωχή. Πού είναι η πλούσια και όλα αυτά αυτή θα με τρέφει. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, ο Ηλίας είναι δούλος Θεού και δεν σκέφτεται και δεν περιμένει με τη λογική του να δει το έργο του Θεού, αλλά περιμένει να δει τη δόξα του Θεού. Τι περιμένουμε έχει σημασία, αδερφοί. Τι περιμένουμε? Τι περιμένεις? Τι περιμένεις από το Θεό? Τι περιμένεις από τη ζωή σου? Τι περιμένεις για το αύριο και το μεθαύριο? Τι ελπίζεις? Περιμένεις να πάνε καλά οι δουλειές σου? Δεν θα πάνε. Περιμένεις να διορθωθούν τα πράγματα? Δεν θα διορθωθούν. Τι περιμένει μία εγκυμονούσα όταν έρχεται ο πόνος? Περιμένει και άλλο πόνο. Και τι άλλο περιμένει? Και άλλο πόνο πιο δυνατό και πιο σύντομο. Και τι άλλο περιμένει? Και άλλο πόνο πιο δυνατό και πιο σύντομο. Και τι άλλο περιμένει? Να γεννήσει, να ελευθερωθεί, να φύγει από πάνω της το βάρος της γένας. Εμείς τι περιμένουμε, αδερφοί? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από αυτό που περιμένουμε θα εξαρτηθεί το τι κάνουμε και τι θα ζήσουμε. Αν περιμένουμε τη γένα, την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλιώς και μάλιστα σύντομα, αλλιώς θα συμπεριφερόμεθα. Και αν λέμε βραδύνει ο Κύριος να έρθει,
Άλλη θα είναι η συμπεριφορά μας και άλλη θα είναι η λογική μας, η γνώμη μας, η άποψή μας. Τι περιμένουμε? Ο Ηλίας περιμένει να δει τη δόξα του Θεού, να δει γιατί ο Κύριος τον έστειλε στα Σαρεπτά της Σιδόνος και μάλιστα σε μια χείρα. Γιατί ο Κύριος σου λέει μετανοείται διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών? Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν? Όλα αυτά είναι τα σημεία. Τα βλέπουμε, αλλά δεν έχει σημασία αν τα βλέπουμε και τα κατανοούμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι περιμένουμε και πώς σπέβδουμε προς αυτό. Περιμένεις τον Ιησού Χριστό? Περιμένεις τη ζωή σου τη δόξα του Θεού? Πιστεύεις? Διαβάζεις τη γραφή? Ήρθε σήμερα στην εκκλησία? Θα πάρεις σώμα και αίμα Χριστού? Τι περιμένεις στη ζωή σου? Εάν περιμένεις η χείρα που σε στέλνει ο Χριστός να είναι πλούσια, θα απογοητευτείς. Αν περιμένεις η χείρα που σε στέλνει ο Χριστός να σου φανερώσει τη δόξα του, τότε θα δοξαστεί το όνομα του Κυρίου και θα ευλογηθείς. Τι περιμένεις? Εγώ περιμένω την αρπαγή της Εκκλησίας, αδερφοί. Ναι, αλλά πότε? Πότε? Όταν ο Κύριος θα το αποφασίσει, και θα το αποφασίσει πολύ σύντομα. Και μέχρι τότε θα περιμένω. Τίποτα άλλο δεν περιμένεις? Τίποτα άλλο δεν περιμένω. Περιμένω τη χείρα που με στέλνει ο Θεός. Περιμένω να δω μέσα από τη χείρα τη δόξα του Θεού, να μετρέφει ο Θεός. Περιμένω. Περιμένω το Χριστό να έρθει στη ζωή μου. Περιμένω το Χριστό να ενεργήσει. Περιμένω μόνο το Χριστό. Ελπίζω μόνο στο Χριστό. Αγαπάω μόνο το Χριστό. Θέλω στη ζωή μου να έρθει μόνο ο Χριστός. Δεν θέλω να έρθει μια πλούσια και όμορφη χείρα. Θέλω να έρθει η δόξα του Θεού εκεί που με στέλνει ο Θεός. Τι περιμένεις, αδερφέ? Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι? Ένα μεγάλο ερωτηματικό μου έδειξε ο Θεός. Και από κάτω, τι περιμένεις? Εγώ σκεφτόμουνα, τόσο ανόητος ήμουνα, σκεφτόμουνα. Λέω, τι να περιμένω τώρα? Κάτι πρέπει να περιμένω. Και μετά λέω, τι λες ρε Γιώργο? Κύριε, σένα περιμένω. Μόνο σένα περιμένω. Μόνο το Χριστό, αδελφοί. Ένα, σκέψου ένα τεράστιο ερωτηματικό και από κάτω το χέρι του Χριστού να γράφει, το χέρι του Θεού να γράφει. Τι περιμένεις, αδερφέ μου? Τι περιμένεις, τι ελπίζεις? Να παντρευτείς, τι περιμένεις? Να γίνεις καλά, τι περιμένεις? Να θεραπευθείς, τι περιμένεις? Να πάνε καλά οι δουλειές σου, τι περιμένεις? Πρόσεξε! Μόνο αν περιμένεις τη βασιλεία των ουρανών θα τη ζητάς και όλα τα άλλα θα σου προσταθούν. Μόνο! Μόνο αν περιμένεις τη βασιλεία του Χριστού, την αρπαγή της Εκκλησίας, και τη ζητάς, θα έλθει, θα περιμένεις και όλα τα άλλα θα στα προσθέτει ο Χριστός. Είναι μια άλλη φιλοσοφία, έξω και πέρα από κάθε ανθρώπινη σκέψη. Δεν κολλάει. Πήγαινε να σε ταΐζουν οι κόρακες. Δεν κολλάει στο μυαλό του ανθρώπου. Πήγαινε να σε ταΐσει μια φτωχή χείρα. Δεν κολλάει στο μυαλό του ανθρώπου. Σε ποιανού ανθρώπου όμως η καρδιά σπαρταράει και αυτά είναι πραγματικότητες? Σε αυτόν που περιμένει τη δόξα του Χριστού. Περιμένει να δει την κρατεά χείρα του Κυρίου, τον εξαπλωμένο βροχίωνα. Περιμένει να βλέπει στη ζωή του τον Χριστό να ενεργεί, να δοξάζεται, να υψώνεται το όνομα του Χριστού, να βλέπει θαύματα στη ζωή του, μεγαλεία στη ζωή του, ανατροπές στη ζωή του, να γκρεμίζονται τα έργα του διαβόλου, να υψώνεται το όνομα του Χριστού. Αυτό περιμένει ο άνθρωπος του Θεού, να δει τη δόξα του Θεού. Τι περιμένεις, αδερφέ? Αλληλούια. Και βλέπει μία χείρα
γιατί η χείρα φαινόταν και τότε από την ενδυμασία της, έξω στην πύλη. Δεν φαινόταν πλούσια, ούτε όμορφη. Και τώρα να τη δοκιμάσει. Λέει, μου φέρνεις λίγο νερό, σε παρακαλώ. Να δει, θα τον υπακούσει. Και αυτή λέει, πάω να σου φέρω, σταμάτα, σταμάτα, μου φέρνεις και λίγο ψωμί. Και η χείρα βγάζει την καρδιά της. Λέει, τι να σου φέρω, άνθρωπε του Θεού. Ζει Κύριος ο Θεός. Ωραίο σημάδι, πιστή η χείρα. Τι να σου φέρω, του λέει, άνθρωπε του Θεού. Εγώ λιγάκι αλεύρι έχω, λίγο λαδάκι έχω, λίγο αλεύρι το τελευταίο. Το τελευταίο. Να, γιατί ο Θεός με στείλε πρώτα στο χήμαρο Χερίθα, σκέφτηκε ο Ηλίας. Να τη τελειώσει τη χείρα. Να μην μου δώσει από αυτό που έχει, αλλά να μου δώσει από αυτό που δεν έχει. Πώς εργάζεται ο Θεός. Να, γιατί ήταν απαραίτητο να πάει στο χήμαρο για να τελειώσουν όλες οι δυνατότητες της χείρας. Γιατί την αγαπάει τη χείρα. Την αγαπάει γιατί τον εμπιστεύεται και είναι σε μεγάλη απελπισία. Δεν τον στέλνει τον Ηλία για να τον θρέψει η χείρα. Τον Ηλία τον στέλνει για να θρέψει τη χείρα ο Θεός. Δεν τον στέλνει για να ευλογήσει τη χείρα, να ευλογηθεί από τη χείρα. Τον στέλνει για να ευλογήσει ο Θεός τη χείρα. Δεν είναι ο δούλος του Θεού για να παίρνει. Ο δούλος του Θεού είναι για να δίνει, επειδή περιμένει τον Κύριο. Αλληλούια. Και η χείρα του λέει, τι να κάνω, άνθρωπε του Θεού. Του λέει, λίγο αλευράκι έχω, λίγο λαδάκι έχω, πάω να το ψήσω, να το φάμε εγώ και η γυναίκα και ο γιος μου και να πεθάνουμε. Αλληλούια. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Δόξα στο Θεό. Αυτό έχει σημασία. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Το δοχείο με το αλεύρι δεν θα τελειώσει. Και το ρογείο με το λάδι δεν θα τελειώσει εάν, τώρα να δοκιμαστεί και η χείρα, εάν κάνεις μία μικρή πίτα για μένα και μου τη δώσεις πρώτα και ύστερα φας εσύ και το παιδί σου, τότε το λάδι δεν θα τελειώσει και το αλεύρι δεν θα διάσει. Ποιος ευλογείται τώρα, ο Ηλίας ή η χείρα? Ο Θεός δοξάζεται και στη ζωή του Ηλία και στη ζωή της χείρας. Και η χείρα πίστεψε, ώστε ο Χριστός λέει, πολλές χείρες υπήρχανε στη γη Ισραήλ. Σε καμία δεν αποστάλει από αυτές ο Ηλίας, γιατί δεν βρήκε πίστη σε καμία από αυτές. Αλλά πεστάλει σε μία χείρα εθνική στα Σαρεπτά της Σιδώνος. Και αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι η ευλογία του Θεού δεν εξαρτάται από τις δύσκολες καταστάσεις που περιτριγυρίζουν τη ζωή μας. Δεν εξαρτάται από την πείνα. Δεν εξαρτάται από τη δίψα. Δεν εξαρτάται από την κακουχία. Δεν εξαρτάται από την αποτυχία. Δεν εξαρτάται από την καταστροφή. Εξαρτάται από την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Εξαρτάται να πηγαίνεις εκεί που ο Θεός σε στέλνει. Τώρα, η χείρα είχε μπροστά της έναν άνθρωπο που είχε Λόγο Θεού. Θα υπακούσει? Υπάκουσε και ευλογήθηκε. Αλλά λέει, όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία. Και εμείς σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, δεν έχουμε τον Ηλία τον προφήτη. Έχουμε τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Και έχουμε το δικό του Λόγο. Αν πιστέψεις, θα δεις τη δόξα του Θεού. Αν πιστέψεις, ο Θεός δίνει το Λόγο του στον Ιησού Χριστόν και ο Ιησούς Χριστός απεσταλμένος του Κυρίου σε σένα.
Αν δεχθείς το λόγο του Χριστού, τότε το πιθάριον του αλεύρου δεν θα κενωθεί και το ρογίον του ελαίου δεν θα ελαττωθεί μέχρι να έρθει ο καιρός της αποκαταστάσεως των πάντων. Πίστεψε στα λόγια του Θεού από τον Ηλία. Εμείς καλούμεθα σήμερα να πιστέψουμε στα λόγια του Θεού από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ναι, αλλά αυτός ήταν ο Ηλίας. Εδώ όμως είναι ο Λόγος του Θεού. Εδώ είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που τον πιστεύουν. Τόσο εύκολα σώθηκε η χείρα. Την έβαλε στόχο ο Θεός. Λέει, σε όλη αυτή την πείνα που θα υπάρχει στη γη ολόκληρη, θα κάνω μία εξαίρεση μεγάλη σε αυτήν τη χείρα, γιατί έχει πίστη και γιατί έχει διέκρινε ο Θεός, γνωρίζει ο Θεός υπακοή στο Λόγο του Θεού. Και να σας πω και κάτι, αδερφοί, ανάμεσα σε όλους τους Έλληνες μέχρι σήμερα, ο Θεός διάλεξε λίγους, μικρών υπόλοιπων. Το κάλεσε. Το φώναξε. Και τώρα περιμένει. Περιμένει να διακρίνει τι περιμένεις εσύ. Εσύ που ήρθες στην εκκλησία, τι περιμένεις. Τι περιμένεις. Εσύ που ακούς το Λόγο του Θεού, που διαβάζεις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τι περιμένεις. Μπορείς να πεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 216, αδερφοί μου.